το αυτό το κάλεσμα, γιατί νιώσαμε ότι το νοσοκομείο Χίου μάλλον είναι παραμελημένο και ήρθατε όλοι εδώ, για μας είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί φαίνεται ότι δεν είμαστε παρατημένοι στη μοίρα μας και ότι τουλάχιστον οι τοπικοί άρχοντες νοιάζονται πραγματικά για το νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει όσο το δυνατόν να είναι σε τέτοιο επίπεδο, να διατηρηθεί σε τέτοιο επίπεδο που να παρέχει καλές υπηρεσίες υγείας και οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Ο λόγος που σας φωνάξαμε και κάναμε και αυτή την κατάληψη στο γραφείο του διοικητή ήταν ότι προέκυψαν τρία θέματα τον τελευταίο μήνα, τα οποία δείχνουν ότι πάλι η Χίος φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος του Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο στη λίστα για τους επικουρικούς γιατρούς υπήρχαν για όλα τα νησιά επικουρικοί γιατροί, γιατί και δεν υπήρχε καμία θέση. Δεύτερο θέμα που προκύπτει ήταν ο οργανισμός, ο οποίος αφαιρεί 8 θέσεις γιατρών, με μια κατανομή περίεργη, μάλιστα να βάζει το τμήμα του τον Οριλά να ανήκει στην οφθαλμολογική κλινική και μείωση και του διοικητικού προσωπικού, που είναι και αυτό ένα θέμα για το νοσοκομείο. Και το τρίτο, το οποίο αυτό και ήταν η σταγόνα που ξεχύλιζε το ποτήρι, όπως όλοι θυμάστε τους αγώνες τους περσινούς, οι οποίοι όλοι αναγνώρισαν το δίκαιο μας για τις τοποθετήσεις των εφημεριών για το νοσοκομείο Χίου, ότι ήταν περικομμένο αδίκως περισσότερο από τα άλλα νησιά. Φέτος βρεθήκαμε πάλι να έχουμε τη μεγαλύτερη περικοπή σε σχέση με όλα τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Έφτανε το 33% σε σχέση με το περσινό και συνολικά ήμασταν πάνω από το 50%. 66% το θέμα λοιπόν είναι ότι συγκρινόμενοι ακόμα και με νησιά με μικρότερο πληθυσμό και λιγότερο αριθμό γιατρών στα νοσοκομεία τους όπως η Σάμος, εμείς πάλι είχαμε λιγότερο προϋπολογισμό η διοίκηση να διαχειριστεί για τις εφημερίες. Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα νοσοκομείο πραγματικά κάλυπτο τελείως από γιατρούς, θα υπήρχαν πολύ λίγοι γιατροί κάθε μέρα να εφημερεύουν και φυσικά αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα και να μην υπάρχει ασφαλής εφημέρευση και πλέον όλοι θα ήμασταν στα όρια μας, με την έννοια ότι δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας που θα μπορούσαμε αν το νοσοκομείο ήταν επανδρομένο με τον αριθμό γιατρών που θα έπρεπε να είναι. Το ζήτημα είναι ό,τι μπορεί ο καθένας με τις δυνατότητες και τις δυνάμεις και τις προσβάσεις που έχει κεντρικά να βοηθήσει και επιτέλους να καταλάβουμε ότι και η Χίος έχει τη δύναμη και το νοσοκομείο αυτό έχει τη δύναμη να διεκδικεί και να επιτυγχάνει κάτι αντίστοιχο που επιτυγχάνουν και οι γείτονες. Αυτή είναι η δικιά μας παράκληση και ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει με τις δυνατότητες που έχει να έχουμε αποτελέσματα.